Εν τω μεταξύ, έχω κι εγώ ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά, Όλγα. Άμα τα δεις, θα πες κάτω, ε. Τακ, τακ, θέλω τακ, να τακ, τα δω, να σου πω. Σας τα φέρω να σα δείξω και αυτά θα ήθελα πολύ να το φορέσω, δεν γίνεται. Βγάλτε όμως, λίγο να σε βλέπουμε. Εννοείται. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Ναι. Μαζί σου. Πηγαίνω στο Ταράτσα Film Festival. Το οποίο είναι ένα φεστιβάλ που γίνονται προβολές ταινιών στο Ταράτσες. Λοιπόν, οπότε γίνεται έτσι προς Απρίλιο, ας πούμε, άνοιξη δηλαδή. Και πηγαίνω εγώ τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα event που συνοδεύει την προβολή, κοκτέιλ, έτσι, λίγο socializing, τέτοια πράγματα. Και πάμε να δούμε και πώς θα βαθμολογήσουν τα κορίτσια τώρα. Τέλεια. Βασιλική, κοίταξε. Εμένα δεν μου αρέσει γενικά η εικόνα ως προς το πώς την έχεις προσεγγίσει και η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει από την άποψη ότι όταν κάνεις κάτι δικό σου, δηλαδή το styling, ότι δεν είναι κάποιο εντυπωσιακό κομμάτι, δεν μου δείχνει την ιδιότητά σου και θα το δικαιολογήσω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φούστα με αυτό το παπούτσι, δηλαδή είναι πολύ λίγο το παπούτσι για τη φούστα. Και επίσης συνδυαστικά δεν μου ταιριάζει τίποτα με τίποτα όσο αφορά τις υφές, όσο αφορά το στυλ, όσο αφορά το μέρος που πας, είτε θες να δώσεις το στοιχείο glam, γιατί θέλεις να το κάνεις επειδή είσαι η Όλγα και ακολουθεί ένα κοκτέιλ, δεν είναι συνδεδεμένο σωστά. Είτε γιατί θες να όμως, το κάνεις, δεν καταλαβαίνω. Είτε θες να το κάνεις casual για να πας να δεις μια ταινία χαλαρή, δεν εξυπηρετεί το να καθίσεις χαλαρή και άνετα να δεις μια ταινία. Το γκλάμ εσύ γιατί πιστεύεις ότι δεν το έχω προσεγγίσει, δεν μου έχεις πει ακόμα. Σου είπα, γιατί η φούστα που έχει αυτό το γκλάμ. Η φούστα έχει αυτό το μάκρος και είπα, εγώ θα βάλω flat γιατί θέλω να φτάνει μέχρι το πάτωμα. Αν έβαζα τα κούνη θα ήταν αμήχανο το εκεί που θα έφτανε. Δεν θα έφτανε ούτε μέχρι το πάτωμα. Το μήκος. Ναι, το μήκος. Ναι. Δηλαδή, εσύ τώρα, αν έφτιαχνες αυτή την εικόνα για να πας για δουλειά, μια τυπική καθημερινή μέρα. Ναι. Ερχόμουν εγώ η Βασιλική και σου έλεγα, θέλω να πάω εκεί. Ναι. Τι θα εννοείς? Μου έβαζες χαμηλό, flat παπούτσι ή θα μου έβαζες ψηλό με αυτή τη φούστα? Αυτό σε ρωτά. Κοίταξε, δεδομένου το ότι μπορεί να στέκομαι όρθια και να πίνω το κοκτέιλ μου και θα ήθελα να είμαι και λίγο άνετη κτλ. Ναι, θα βάζω flat. Απλά αντίστοιχα, ξέρεις, σε άλλες εκδηλώσεις που έχεις πάει που φοράς 50 ποντά, δεν σε ενοχλεί. Αυτό μου άρεσε, αυτό παιδί δεν μου το flat. Δεν έχω να σου αυτό πω κάτι δεν άλλο. Μου συνδέεται. Αυτό το συγκεκριμένο flat μου άρεσε. Ωστόσο, με αυτή τη φούστα. Μου αρέσει η λογική των συμπαικτριών που θεωρούν ότι θα φτάσει πολύ ψηλά. Και στο εύχομαι κιόλας, αλλά καλό είναι να μην έχεις και αυτό τον αέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Ότι είμαι κορυφή. Εσύ θα αέρα θα έχω και επίσης... Ναι, είναι ωραίο. Κάπως ηρωνική ακούγεσαι. Όχι καθόλου, Όλγα μου. Όχι, ακούγεσαι καθόλου ηρωνική. Ηρωνική και επίσης το κοίταξε, τι αέρα έχω εγώ και αν ναι, όχι, θέλω... αυτόν τον αέρα όταν σου λέμε μια να κριτική που δεν σου αρέσει, έχεις τον αέρα... Του είμαι στην κορυφή, δεν βλέπω αυτά που λες. Δεν έχω καθόλου αυτό τον αέρα, εκεί, απλά θεωρώ ότι δεν είναι καλό προαίρετη η κριτική σου και νομίζω ήμουν ασαφέστατη. Μπορεί να είμαι λίγο πιο αιχμηρή μαζί σου, γιατί θεωρώ ήμουν ότι... Ήμουν ασαφέστατη, έχεις μου... τον αέρα της νικήτριας και δεν ναι, είναι ωραίο. Ναι, αυτό το θεωρώ ως κοπλιμέντο επίσης. Μπράβο σου, απλά δεν είναι ωραίο για τις υπόλοιπες. Αυτό το θεωρώ. Γιατί σου κάνουμε μια κριτική και. Μόνο εσένα ενοχλεί, δεν βλέπω καμιά άλλη κοπέλα να ενοχλεί. Οκ, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ τα λέω και θα τα λέω. Σε ενοχλεί, γενικά. Οριστέ, τι είμαι. Σε ενοχλεί, σε λέω γενικά. Δεν ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε. Ενοχλούμε όταν κάνω μια κριτική και έχει αυτό το ύφο ότι δεν ξέρω τίποτα και ότι τι σε σχολιάζω. Σε έχω αντιμετωπίσει κι αλλιώ. Τι έχω. Σε έχω αντιμετωπίσει κι αλλιώ και η δική σου αντιμετώπιση συνεχίζει να είναι ίδια. Τι προάλλε μου παραπονέθηκε για τον Άσο. Βάσο μου, καλό look φέρνω, δύο μου βάζεις. Κακό look φέρνω, δύο μου βάζεις. Καλό look φοράς μόνο... Έχεις κάποιο κριτήριο σχετικά με τα δικά μου look. Για τα δικά μου κριτήρια. Για τα δικά σου καλά κριτήρια look... κάποιες δεν φορές. Δεν με αφήνεις να τελειώσω. Απλά δηλαδή, βρίσκεις, κοιτάξεις, δεν απλά να τελειώσω. Μια δικαιολογία για να βάζεις ένα δύο. Εγώ όταν καλείσαι να κάνεις styling και δεν είναι έτοιμο κομμάτι σχεδιαστή, δεν μου αρέσει. Όταν πάλι φέρνεις ένα κομμάτι σχεδιαστή μόνο και δεν έχεις προσπαθήσει, πάλι αυτό θα είναι. Ωστόσο, όποια ενοχλείται με αυτά που λέω, είναι δικό της πρόβλημα, γιατί εγώ αυτό κάνω, αυτό ήμουν πριν, αυτό είμαι μέσα, αυτό είμαι έξω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, πάντα θα είμαι αυτή. Εντάξει, δεν σε πολεμάω, σου λέω απλά ξεκαβάλα λίγο, γιατί δεν είναι ωραίο. Αυτό, τίποτα άλλο. Ήμουν σαφέστατη.
Η γλώσσα αυτή, πραγματικά από τη Βασιλική, άλλη μια φορά δεν την καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ ήμουν σαφέστατη. Το καταλαβαίνω ότι το να μου λες αυτό το πράγμα. Από το βάθρο του πρώτου κατέβα για να μπορέσει να είσαι εδώ μαζί μας. Να μου πεις ότι αυτό το πράγμα on air ρίχνει εσένα, όχι, όχι εμένα. Να με ρίχνει. Δεν με ρίχνει καθόλου. Είμαι πολύ καλά με τη συνείδησή μου, γιατί είμαι ειλικρινής. Συγγνώμη, το να... δεν είναι να θέμα συνείδησης. Αλλά είμαι ειλικρινής. Δεν είναι θέμα συνείδησης και ειλικρίνειας. Είναι θέμα ότι αυτό που λες είναι προσβλητικό και κακό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ τουλάχιστον τα λέω. Δεν τα κρατάω μέσα μου και νιώθω ανασφάλειες για να βάζω τέσσερα να μην στεναχωρήσεις. Για να τα λες, μόνο ανασφάλεια βγάζει. Παιδί μου, γιατί πας από το ένα θέμα στο άλλο. Δηλαδή, πώς καταφέρνεις να μιλάμε για κάτι και να πετάγεις σε ένα άλλο που δεν έχει καμία σχέση. Όλα μαζί κολλάνε. Στο ότι κολλάει το ένα με το άλλο. Μιλάς ή δεν μιλάς μαζί μου, προφανώς αναφέρεσαι στη Χριστιάνα. Όχι, όχι. Η Χριστιάνα που κολλάει στη συζήτησή μας, παιδί μου. Δεν είπα καθόλου, άκουσε με, δεν θα βάζεις λέξεις στο στόμα που δεν έχω πει, δεν την έχω αναφέρει καθόλου. Ποια έχει βάλει τέσσερα τώρα εδώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ποια έχει βάλει τέσσερα τώρα μιλάω εδώ. Μιλάω γενικά, Όλγα μου. Όποιος έχει τη μιλά, μοιάζεται όμως, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, γιατί και άλλα τεσσάρια βλέπουμε. Εντάξει, ήμουν σαφέστατη σε αυτά που είπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ 2,8. Είναι καλός, όμως ο όρος, ναι. Πηγαίνεις μπροστά στους κριτές. Δημήτρη μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Ναι, Κατερίνα μου, κάτι γίνεται εκεί πέρα πίσω. Πίσω είναι και... συγγνώμη που πετάγομαι τώρα. Όχι. Πίσω δεν είναι μόνο το καμαρίνι. Τι είναι άλλο και είναι πίσω. Ο χώρος που ετοιμάζεστε. Πίσω είναι και η ζωή, που βγαίνουμε, τι λέμε, τι κάνουμε, που πάμε, ποιον πήραμε, ποιον δεν πήραμε. Γιατί εμείς ακούμε εδώ σαν θεατές κάποια πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε όμως. Εμείς σας βλέπουμε εδώ μπροστά τον έρχεστε να διαγωνιστείτε. That's it. Αλλά κάτι συμβαίνει που εμείς δεν γνωρίζουμε. Σαφώς. Απλά το να έρθω εγώ τώρα, ας πούμε, σήμερα εδώ μπροστά σας και να σας πω, κύριε Σκουλέ, εγώ δεν είμαι με καμία φίλη εδώ πέρα. Εγώ παλεύω μόνη μου, δεν θέλω εγώ να με προστατεύει κανείς, αλλά την επόμενη μέρα. Να είμαι με αυτή την κοπέλα εδώ, την Νικόλ, ας πούμε, να λέω ότι εγώ δεν θέλω τη βοήθεια της Νικόλ, ούτε τη στήριξη, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς στο παιχνίδι. Και την επόμενη μέρα να πίνω ποτά μαζί της. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι ψέμα. Δεν μπορώ εγώ το ψέμα να μην το πω. Τι να κάνουμε, έτσι είμαι από μικρή. Περίμενε. Βλέπω ψέματα και αδικία, τα λέω. Δεν το καταλαβαίνω. Εννοεί η Βασιλική ότι αλλιώς είσαι εδώ μπροστά μας και αλλιώς είσαι πίσω. Αυτό εννοεί ξεκάθαρα. Όχι, εγώ εννοώ ότι έχει πολύ... βγει πολλές φορές μπροστά και λέει ότι εγώ δεν έχω σχέσεις παρέες με καμία, ενώ στην ουσία έχει. Όπως έχουμε όλες και ένα ανθρώπινο. Ναι. Δεν το κατηγορώ που το έχει. Καταλαβαίνω τι λες. Δεν μου αρέσει να λέμε ότι δεν το κάνω παρέα με κάποιον. Δεν πειράζει, προχωράμε. Μόλις έρθει ο Βασάλος θα τα λύσουμε όλα. Άντε να έρθει ο Κωνσταντίνος να τελειώνουμε. Εντάξει, να τελειώνουμε. Τέλεια. Ωραία. Συμφωνώ. Το πάνω μέρος είναι φανταστικό. Εκτός το κραγιόν, το οποίο το θεωρώ πολύ σκούρο για αυτό το look, αν και ταιριάζει, θα ήθελα ένα κόκκινο να σου δώσει λίγο. Να σε φωτίσει λίγο παραπάνω. Okay. Τα γυαλιά, μπορεί να τα βάλεις, σε παρακαλώ. Ναι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι το ντύσιμο μιας περσόνας ουσιαστικά που πάει κάπου, περιμένει τα φλάσια των φωτογράφων και όλοι ρωτάνε ποια είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δείχνει άνθρωπο που ξέρει από μόδα. Μέρισε σήμερα και η τσάντα. Εντάξει. Το προσπάθησα. Έβαλα και προσπάθεια στις τσάντες, γιατί δεν ήθελα να συνεχίσω αυτό το μοτίβο. Μέχρι και η αλυσίδα απ' έξω μ' αρέσει. Και η αλυσίδα απ' έξω. Μ' αρέσει, εντάξει, το look σήμερα πολύ. Σήμερα από το Δημήτρη. Έχω δει και πιο ωραία από την Όλγα, αλλά είναι πολύ ωραίο look. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία βαθμολογία από το Δημήτρη. Πάμε τώρα στο Στέλιο. Όντως, εμένα μου αρέσουν τα γυαλιά. Δεν μου αρέσει όμως καθόλου ο μπερές ή και τα δύο μαζί. Δηλαδή. Μου αρέσει που η εικόνα είναι κυρίως μπλε και το κόκκινο στοιχείο συνεχίζει από το λαιμό στα γυαλιά και, πάνω, ναι. Και τελειώνει όμως. Γιατί μετά βάζεις και τον μπλε που πάλι κάνει γύρω-γύρω. Η φούστα με τα παπούτσια δεν μου αρέσουν καθόλου. Μου αρέσουν τα παπούτσια πάρα πολύ μόνα τους. Mm-hmm. Μου αρέσει και η φούστα μόνη της. Δεν μου αρέσει σε συνδυασμό. Νομίζω σου κατεβάζει πάρα πολύ την εικόνα και σου βαραίνει τα πόδια. Από τη μέση και κάτω είναι λίγο αμήχανο. Από τη μέση και πάνω μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Αλλά από τις ωραίες σου εικόνες γενικώς. Ευχαριστώ. Δύο. Τέλεια. Μια χαρά. Και κλείνουμε με την Ηλιάνα. Μου αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα με το πανωφόρι και τη φούστα. Και εγώ θα ήθελα λέει παπούτσια, γιατί φαίνεται σαν να φοράς λίγο παντοφλάκια όπως περπατάς έτσι με τη φούστα. Και μου φαίνεται και λίγο... Όχι πρακτικό αυτό το look. Δηλαδή, σινεμά δεν θα κάτσει άνετα να δει μια φούστα με παγέτα η οποία έχει και ένα άνοιγμα. Πρώτα απ' όλα γιατί θα αρχίσει να ξύνεσαι. Εδώ, σαν κορίτσι σου μιλάω, γιατί η παγέτα παντού θα σε τρώει όπου κουμπάει πάνω στο δέρμα. Έχει σου. Φόδρα από μέσα. Ναι, και φόδρα να έχει και πάπλωμα να έχει ενδιάμεσα η παγέτα, θα σε βρει. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα που έχει. Μου αρέσει πάρα πολύ το κείμενο στα χρώματα και τόσο διαφορετικέ υφέ και νομίζω σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Τέλει, και είναι τα λέει στα σημεία, όπω η ζώνη που είναι αρκετά αδιάφορη κτλ. Αλλά
Okay. Mm-hmm. Τέλεια. Πολύ ωραία, Όλγα, και σου πάει πολύ και το μπλε και το κόκκινο. Όντως. Και εγώ μου άρεσε. Δύο. Ευχαριστώ. Όλγα μου, 9,8 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.